Summer. Free Fall. Το Free Fall δίνει ρυθμό σε όλη την πόλη. Free Fall. Ο ρυθμός της Θεσσαλονίκης. By Κώστας Μάντζιος. Έλα. Τι κάνεις, Ζωή, πώς θα πας? Καλά, λέμε καλά. Μιλάω με τη Ζωή από πίσω, αποσυντονίστηκα λίγο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τι κάνετε? Ήρεμα, ήρεμα. Γιατί... Δεν είμαστε και πολύ καλά, εντάξει, εντάξει. Εύχομαι τα καλύτερα και να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα από εδώ και πέρα. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου, να σε καλά. Να είστε καλά, χαμόγελα θέλω, χαμόγελα. Να σηκωθώ. Να σηκωθεί το τέρας. Σηκώνομαι. Δεν δίνουμε στέρ. Κάρφωση. Δίνουμε στέρ. Όχι, δεν καφώνω ακόμα. Περίμενε τώρα, γιατί σηκώνομαι. Δίνω, βρε. Και τώρα που λέτε για τα στέρ σίνεμα, πάρε ρε Κωνσταντίνα. Να δώσουμε στον κύριο Πρίγκιπα. Θα πάτε μια διπλή πρόσκληση να πάτε στα στέρ σίνεμα. Για σας λέω, ναι. Θα προτιμούσα και ένα τηλέφωνο, αν γίνεται. Ένα τηλέφωνο θα πρέπει να γίνει κλήρωση αναγκαστικά, γιατί θα με φάει ο Αλέξανδρος. Αλλά αν δεν θέλετε για το Αστέρ, δεν πειράζει, σε έναν από τους επόμενους διαγωνισμούς. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, πάμε, Κωνσταντίνα, που έχεις το πρόγραμμά σου στα χέρια σου. Το πρόγραμμα το Αστέρ, δηλαδή. Ψύχρα και ανάποδα. Ψύχρα. Ψύχρα. Αγία, τέτοια λέει, και φεύγει μπάλα. Τι ωραίες ταινίες. Ποια θα πάμε να δούμε σήμερα, Κώστα? Αφέρα να σου πω. Λοιπόν, περιμένετε. Καταρχήν να πούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ τα Αστέρ Σίνεμας. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το πρόγραμμα της εβδομάδας των Χριστουγέννων. Και βεβαίως εκεί που το ξεφυλίζεις και λες πότε θα πάω να δω με την Κωνσταντίνα το ψυχρά και ανάποδα. Ξαφνικά βλέπεις ένα πολύ ωραίο αγόρι. Ένα παιχταρά απίστευτο. Ένα αγόρι το οποίο. Το βλέπετε? Όλη τη σελίδα πιάνεις, Κώστα. Κανονικά. Ποια σελίδα εδώ, ολόκληρο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, παντού στα Αστέρ. Για να ξέρετε εσείς μας τραγουδείτε μέσω TTV. Τι ωραίο αγώνα. Και το change, το περίπτωμα. Σιγά, σιγά, λυσάρες, θα με φάτε, φεύγω. Ολόκληρες αφήσεις έχει έξω από το σινεμά. Ακούστε τώρα, έχω και άλλα πράγματα να πω. Την επόμενη Δευτέρα θα βρίσκομαι εδώ. Όπου θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο fashion show στο Λεζαζού. Με πάρα πολύ ωραία ρούχα. Πάρε, Κωνσταντινάκη. Και Μινέρβα και Σόρχα, αγαπητή. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Και θα είναι και η φίλη μου η Γιώτα εκεί. Και η δικιά μου φίλη η Γιώτα εκεί. Μετά τις 10 θα βρισκόμαστε εδώ λοιπόν, όπου βρίσκεται στο Λεζαζού, Θεμιστοκλής Οφούλου 108. Είναι fashion show, Christmas style, με χριστουγεννιάτικα μπικλιμπίδια, θα έλεγα, δηλαδή ρούχα, αλλά και εσώρουχα, κορίτσια και αγόρια. Εντάξει. Και εδώ η Κάτια Δέδε. Ωραία επίδειξη μόδας. Την ξέρεις την Κάτια, ε? Όλοι την ξέρουμε. Μπράβο. Από εκεί πέρα, θα μιλήσουμε για τα Χριστούγεννα. Πάμε για τα έθιμα. Τι μου φέρατε, κορίτσια, που σας πήγα εγώ μέχρι την... Διάφορα έθιμα από διάφορους... Εγώ λίγο πουλάω. MLS 2310261100 τώρα. Έλα. MLS από τον Αλέξανδρο. Tablet MLS. Έτσι. Εγώ έχω... Ναι, έλα. Έχω να σας πω περίεργα χριστουγεννιάτικα έθιμα που θα ξαφνιστείτε πάρα πολύ με το τι κάνει ο κόσμος. Είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλες χώρες. Θέλω τα Χριστούγεννα. Ναι. Παιδιά, ναι. Οι γυναίκες αφηνιάζουν τα Χριστούγεννα στην Τσεχία. Παραμονή Χριστουγέννων, στείνονται στην πόρτα του σπιτιού τους με την πλάτη. Ναι. Και πρέπει, για να δουν πώς θα πάει η χρονιά τους στα ερωτικά, άμα θα παντρευτούν. Στείνονται στην πόρτα του σπιτιού με την πλάτη. Ρε παιδί μου, έτσι πως είναι η πόρτα στο σπίτι, κάθεσαι με την πλάτη. Ναι. Κοιτάνε προς το σπίτι δηλαδή. Ναι, για να δεις πώς θα πάει η χρονιά σου η επόμενη στα ερωτικά, θα παντρευτείς, πετάς το ένα παπούτσι, μετά πετάς το επόμενο, πρέπει να περάσουν το ύψος των ώμων. Και αν το παπούτσι, κορίτσια, προσγειωθεί με μύτη προς την πόρτα, στη χρονιά που έρχεσαι παντρεύεσαι. Αν όχι, δεν παντρεύεσαι. Πια στα βγω και κούρευτο και πρέπει να περάσει και τον νόμο, έτσι. Καλά. Ναι, έτσι πρέπει να την πετάξεις, ψηλά. Θα το κάνουμε κι εμείς, Μαρία. Εγώ δεν παντρεύω, με το ξέρω πού τώρα. Ποτέ δεν ξέρεις. Θέλω φρυφολάκια στον αέρα, παιδιά. Πόσοι παρακολουθείτε την εκπομπή. 2-31-0-261-100. Και like στο βίντεο και να απίστευτο δέντρο μου βάλε ο Τζόρτζιο Μπαγκανίνη δίπλα μου. Απίστευτο δεντράδα γιατί. Από εκεί που δεν είχαμε κανένα, έχουμε τρία. Βίκυ! Βίκυ! Ναι, ναι. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ. Βίκυ, περάσαμε τέλεια στη δράμα. Η δράμα είναι τέλεια, βέβαια, κάθε χρόνο. Και στα Τρίκαλα περάσαμε τέλεια. Δηλαδή αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο θα βλέπετε δράμα και Τρίκαλα. Θα κάνουμε τη ζωή σας τέλεια. Χριστουγεννιάτικα επεισόδια. Το Free Fall. Δίνει ρυθμό σε όλη την πόλη. Παντρεμένος, ερωτευμένος, με ένα παιδί. Κανένα παιδί, φρέσκο παντρεμένος. Α, γι' αυτό! Σε 10 χρόνια να έρθεις να μου πεις. Αλλά μια χαρά σε βλέπω. Το κρατάς εσύ και θα σου δώσω και μια διπλή πρόσκληση να πας στα Αστέρ Σίνεμα. Θέλεις? Ευχαριστώ. Θα πας όμως από την 5η 26 του μηνός μέχρι την επόμενη 5η, εντάξει? Έγινε, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, για χαρά, και τώρα που λέμε για... Bye bye, καλές γιορτές και σε σένα, για χαρά.
Τώρα τι θέλετε, να σας δείξω Αστέρ Σίνεμας ή να σας δείξω... Σέιντς. Τι. Καλά ρε κορίτσια τώρα που σας βρήκα εσάς τις δύο εδώ. Για πες μου. Όταν εγώ πήγα στη Δράμα και να ετοιμαστούμε να πάμε λίγο στην Ονειρούπολη και ήμουν εκεί με τον Σάβα που θα τον δείτε σε λίγο. Ωχ, τι θέλεις να πεις Κώστα. Μας κατάλαβε το Σαντίνα. Τι θέλεις να πεις Κώστα. Για πες. Οι κάμερες του Free4All τα κατέγραφαν όλα πρώτα. Τι εννοεί. Αλλά το δεύτερο. Καλά, όταν σας είπα ότι από το πολύ κρύο έπρεπε να πάω στην τηλεθεάτρια. Καλησπέρα. Γεια σας. Η Νέσα τι κάνεις. Καλά είμαι, σας βλέπω πρώτη φορά από το σπίτι. Γεια, συγγνώμη, η Νέσα είναι δικό μας παιδί, έτσι. Ναι, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το όνομα. Η Νέσα είναι, είναι στην Αλεξάνδρεια το κορίτσι μας και αύριο θα είναι και στο τρέντο στις 4 η ώρα το μεσημέρι, θα είναι και σερβις, γιατί εδώ ναι, τα κάνουμε όλα. Ναι, και έχουμε συντονίσει όλες τις τηλεοράσεις εδώ στην Αλεξάνδρεια και σας βλέπουμε. Πόσο φαινόμαστε τηλεοπτικά. Υπέροχη, σας αγαπώ. Δεν πιστεύω να λες τη μαμά τι τραβάς πίσω από τις κάμερες για να βγει αυτή η εκπομπή. Όχι, 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 μόνο τα ευχάριστα. Μπράβο, αυτά Νέσα. Μόνο υπάρχουν. Φιλιά στην Αλεξάνδρεια. Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Ναι, 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 φιλάκια πολλά. Γεια σου, Νέσα. Bye, bye. Περιμένουμε αύριο. Λοιπόν, και το κρατάω που το κρατάω, την επόμενη Κυριακή θα είμαστε στην επόμενη Δευτέρα θα είμαστε στο Λεζαζού, 30 του μηνός, για Christmas Style, 10 η ώρα το βράδυ, με πάρα πολύ ωραία επίδειξη μόδας. Θα είσαι και εσύ, Μαρία, εκεί. Εννοείται. Και εσύ, Κωνσταντίνα. Εγώ φυσικά. Μπράβο. Εγώ θα λείπω, παιδί μου, από την επίδειξη. Ναι, αλλά εγώ όταν έλειπα, εσείς πήγατε και κάνατε κουλουράκια. Κοίταξε, Κώστα, πρέπει να καταλάβεις ότι υπάρχει μια δυναμία σε αυτή την ομάδα στο φαγητό. Ναι, παιδιά. Μη μας αφήνεις μόνες, γιατί αν υπάρχει φαγητό τριγύρω, εκεί θα είμαστε. Δεν ξέρω αν θα πάμε να το δούμε τώρα το βίντεο ή θα πήγαμε πάμε εκεί πρώτα και σε λέγαμε τα είστε μας, γιατί ο Κώστας δεν μας ταΐζει. Καλά, ρε, αυτά λέτε. Δώστε μας να φάμε κουλουράκια, δεν μας ταΐζει. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Μόλις γυρίσαμε και έπαιρνα το φρυφολό άμαξο, κάτι μύριζε σε τυρόπιτα. Και λέω, αποκλείεται να ακούω τυρόπιτα μέσα στο αυτοκίνητο. Όταν φύγαμε το πρωί. Από το Τρέντο. Τι πήραμε μαζί μας. Τα πάντα, ό,τι έχει το Τρέντο. Πήραμε σαντουιτσάκια, κουλουράκια, τυροπιτούλες. Και έχετε παράπονο ότι σας είχα και νηστικές. Εντάξει, έχει. Τώρα εκεί να κρύωσαν. Εξοχή. Όχι, αυτά να τα ακούει ο Σάββας, γιατί ο Σάββας Γρηγοριάδης μας βοήθησε πάρα μα πάρα πολύ για να κάνουμε το χριστουγεννιάτικό μας επεισόδιο. Μας πήγε και καλησπέρα στη Δράμα. Γεια σου, Σάββα. Γεια σας, παιδιά. Yeah. Είμαστε πολύ καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βοήθησες εσύ και ο Δήμος πάρα πολύ στα γυρίσματα. Αλλά έχουμε μια διαφωνία με τα κορίτσια. Πες μου λίγο, πότε τις πρωτοείδες τις κοπέλες μου, πού τις πρωτοείδες? Τις πρωτοείδα στην τηλεόραση την εκπομπή σου. Όχι, από κοντά που τις πρωτοείδε στη Δράμα. από κοντά, δεν θυμάμαι. Άγιος Βασίλης και μετά πήγαμε κατευθείαν. Μετά τον Άγιο Βασίλη που πήγαμε στα παραμύθια ή στο ζαχαροπλαστείο. Όχι, πριν από αυτά, πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Που σου λέμε, εμείς δεν μπορούμε να αρχίσουμε γυρίσματα αν δεν... Αν δεν φάμε. Αν δεν φάτε, βέβαια. Βέβαια, γίνεται το δεδομένο. Παιδιά τρόμαξαν εκεί στη Δράμα. Παραγγέλνουμε και μας λένε περιμένετε κι άλλη παρέα. Πες για τα σπουργίτια μου, σε παρακαλώ, που δεν τρώνε τίποτα. Θα σας ψάχνω από τις βάβλες όμως, Τα ψάχνω τις βάβλες γιατί δεν φτάσανε αυτά που φάγατε. Ετοιμάσανε κι άλλες και λουκουμάδες. Αχ, μωρέ. Πόσα γύρι να μας στείλουν. Λοιπόν, οπότε τώρα να στείλεις τα κορίτσια σου πρωτοχρονιά εδώ πέρα, χωρίς εσένα όμως, εντάξει. Αυτό είναι δέσμευση γιατί ο Άγιος Βασίλης είναι ο καλύτερος Άγιος Βασίλης που υπάρχει. Καλά. Τώρα σου πω ότι η γυναίκα του Άγιου Βασίλη είδε τις φωτογραφίες και ακόμα το κυνηγάει. Το πώς θα πρέπει στην αγκαλιά του τα κορίτσια. Μάλιστα. Δεν μου λες τώρα, Σάβα. Μην του Βασίλη. Σάβα, τι βλέπουμε τώρα, ποιος τραγουδάει δίπλα σου. Τώρα έχουμε ένα αφιέρωμα στο Μητροπάνο από ένα τραγουδιστή που τον υποστηρίζει πάρα πολύ ωραία, τον Γρηγόρη τον Καραβέλια. Κάτω ο κόσμος χορεύει γιατί να ζηταθεί και λίγο. Πόσο... Έχουμε λίγο κρύο, αλλά εμείς πιάσαμε τους μείον 4, από μείον 1 μείον 4. Τώρα είμαστε τώρα, είμαστε στο μείον 1. Τέλεια. Αλλά είναι όλα ζεστά εδώ πέρα, να ξέρεις, δεν μας πει τίποτα. Αφήνουμε τις τσιχουδιές μας, τα τσιχουδιά μας, τα μας και είμαστε μια χαρά. Η Ονειρούπολη σας περιμένει, είναι μια μισή ώρα, αν πάτε το σωστό δρόμο, μια ώρα και 20 λεπτά. Αν πάτε μέσα στο Σερόν, είναι κοντά στις 2 ώρες, αν δεν βαριέσαι. Πάμε πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο το Σαββατοκύριακο. Βοηθάει και ότι είναι και δωράνε οι δράσεις μας όλες.
Έχουμε πολλές και ναι. καλές εκδείξεις σε όλους τους επισκέπτες. Τα τρενάκια του δρόμου, τον Άγιο Βασίλη, τα γράμματα. Τέλεια. Το ζαχαροπλαστείο κάτω από τα φιγουράκια. Θα τα δούμε όλα ούτως ή άλλως. Αύριο και μεθαύριο γεροί να είμαστε και θα απαντείτε όλα στην TV 100. Περιμένουνε. Εμείς το περιμένουμε. Το έχουμε διαφημίσει. Όλοι είναι συντονισμένοι στο TV 100. Και περιμένουμε να δούμε το θέμα που κάνετε στην Ονειρούπολη. Το Free Fall. Δίνει ρυθμό σε όλη την πόλη. Okay, ψυχραιμία μου λένε. Πού να σου πω να μπεις από Εύα. Έλα. Μπράβο ρε Χρυσούλα στο τηλεφωνικό, στο κοντρόλ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Έλα εδώ να σε φιλήσω. Και αρπάζουμε κατευθείαν τα γλυκά εμείς. Έλα εδώ. Έλα κάτσε στη θέση μου. Κάτσε. Μικρόφωνο δεν έχουμε. Θέλω να δείτε εδώ λίγο. Θέλω να δείτε λίγο. Έλα κοντά σε μένα για να σε πιάνω ήχος. Έλα από εδώ. Που έχει τούρτα γύρω γύρω. Μύρισε. Sweet boutique. Περίμενε. Θα κάτσω εγώ και θα κάτσεις αναγκαστικά στα πόδια του παρουσιαστή. Τι είναι αυτό. Έλα εδώ. Θάνατος. Πάπα, εγώ θα πάω τώρα. Έλα, παιδιά, γιατί. Έλα. Κάτσε. Κάτσε για να ακούγεται, παιδιά, ο ήχος εδώ. Κάτσε εδώ. Πώς τα πέρασες? Πάρα πολύ ωραία. Δυνατά εδώ. Πολύ ωραία. Ναι, πιο δυνατά. Πάρα πολύ ωραία. Στη γιορτή σου τι έκανες, ωραία. Πάταγο. Δηλαδή, ποιους κάλεσες στη γιορτή σου τώρα. Πανικό. Ποιους... Βέβαια, στο Παρίσι δεν πήγα ακόμα. Εδώ. Αλλά μπορείτε να μου κάνετε τώρα να ταξιδάξεις. Στο Παρίσι δεν έχω πρόβλημα, θα το δεχτώ. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω για εσάς. Δοκίμασα. Έλα να δώσουμε και τις άλλες διπλές μας κρίσεις. Και νομίζω ότι η κυρία Μάκαινα πρέπει να κερδίσει το τάμπλετ, βρε Κώστα. Καλησπέρα, γεια σας. Ναι. Ο οποίος μάλλον θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, άσε να το πάρω εγώ αυτό που να κάνω. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλά. Από πού παίρνετε τηλέφωνο? Άκου, Λατίνα, θα μιλάς εδώ, στο μικρόφωνο, εδώ. Τι κάνετε, πώς τα περνάτε? Αγκαλίτσα. Πολύ καλά. Έχω χάλια. Γιατί? Βαριά, ανθυγινά, καταλαβαίνετε τώρα. Τρώσε ανθυγινά θέλετε, γι' αυτό. Πολλά ανθυγινά, αφήστε. Παντρεμένος? Πολλά ανθυγινά. Παντρεμένος. Λέτε να το κάνω το βήμα. Παιδιά, η τούρτα τι είναι κορμός. Εγώ μιλάω για την τούρτα. Λέτε να το κάνουμε και εμείς το βήμα, οι ανήπαντροι. Βεβαίως. Δεν το μετανιώσατε. Όχι, ποτέ. Να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση να πάτε στα Στέρζ. Δεν είμαστε, έλα ρε Πάπια. Βεβαίως. Έλα. Πέρι, τώρα, ωραία, θα πάτε στα Στέρζ. Πάπια, κερνάμε με μελομακάρονα. Η Αναστασία δηλαδή. Πολύ ωραία, γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Η Πάπια, βρε. Πάπια, πες ελαγιά, βρε. Υπάρχει στον λίγο, ήρθε εδώ να μας πει. Έλα, κάτω μικρόφωνο. Γεια χαρά. Γεια σας, τι κάνετε. Όπα. Τι έγινε εδώ. Πού να σε πάμε στο παλέντε σπορ, θα πέσει όλο. Γεια σου, Πελαγία, τι κάνεις. Όχι. Γεια σου, Κώστα. Τι κάνεις. Καλά είσαι. Χρόνια πολλά στην παρέα σου και τις γιορτές αυτές. Καταλαβαίνεις, οικογενειακά βάρη. Δεν μιλάω, έτσι. Κώστα. Ναι. Θα κάνεις ένα καλό δώρο. Τι δώρο θέλετε? Ένα τάμπλετ. Θα πρέπει να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει σε πολύ λίγο. Δεν μπορώ να το δώσω έτσι. Συγχωρέστε με, είναι το πρωτόκολλο. Άμα το τάμπλετ, τότε θα το πάρετε. Εσείς που θα το κερδίσετε. Έχει πάνω σοκολάτες. Να ξέρετε. Παιδιά, είστε πολύ ωραίοι. Ευχαριστούμε. Καλά Χριστούγεννα να έχετε. Καλά Χριστούγεννα. Περιμένετε. Τέτοια να. Θα περιμένω εγώ. Τέτοια να λέτε στα κορίτσια να κατέχουν τα καλυστία. Κούκλες είναι, αλλά μην νομίζετε. Μ' ακούτε. Εσύ όμως δεν πέφτει παρακάτω. Έτσι μπράβο, αλλά για τηλεοπτικούς λόγους. Δίπλα στο βασιλικό ποτίζετε και γλάστρα. Έτσι μπράβο. Μετά πάμε στο μακάρονο. Για τηλεοπτικούς λόγους έρχονται δίπλα μου. Με το που τελειώνει εκπομπή φεύγουνε. Κοιμάμαι μόνος μου. Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε να προλαβαίνουμε για άλλες γραμμές. Γιατί να μην προλάβουμε. Θα πάμε στα τρίκαλα. Για πες... Εσύ πες μας ένα τραγούδι. Όχι, εσύ θα μου πεις. Θα μας πεις και θα πεις και ένα τραγούδι. Εσύ θα μου πεις, γιατί... Περίμενε τώρα. Θέλετε να σας πάω μια βόλτα μέχρι τον Άγιο Βασίλη, το ειδρά μας, μέχρι να πάμε στα τρίκαλα. Ναι, αλλά δεν θα δείξεις τις ευχές που κάναμε. Όχι. Θα πάρετε μια μικρή γεύση, πολύ μικρή γεύση, από τον Άγιο Βασίλη της Δράμας, όπου αύριο, πες το. Αύριο πάμε, Ονειρούπολη Δράμας. 8.30 με 10. Και αύριο και μεθαύριο. Και παραμεθαύριο τρίκαλα. Έτσι είμαστε εμείς. Μέσα σε ρόν, ε.
Επιστρέψαμε ζωντανά στην TV 100 και αφήνουμε τη μία πόλη και πάμε στην άλλη. Πάμε εκεί όπου την Πέμπτη το βράδυ στην TV 100, 8.30 με 10, θα δείτε ένα πολύ ωραίο επεισόδιο από το Μήλο των Ξωτικών. Πάμε στα Τρίκαλα. Γεια σου, Βίκυ. Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε, πώς θα περνάτε. Γεια σας. Λοιπόν, είναι προχθές που εκκλησιαστήκατε με την Ελλάδα τη Γιολάντα και σας έχουμε ακόμα έκπληξη. Έχει τη ίδια ομορφιά και γελάμπη τη Γιολάντα. Για να δούμε. Για να δείτε. Για να δούμε. Για να παιδιά δεν είπα. Πόσα μόστρα ήταν. Είπε, καλώς το αγόρι, καλώς το. Σερέ, ανέλαβε. Γεια σας. Γιολάντα εδώ. Έχει φορτώσει ένα εξωτικό και δεν μ' αφήνει ησυχία μου. Το έχει φορτώσει εμένα. Μωρέ, εκεί στα Τρίκαλα περνάτε τέλεια. Μπράβο, την περνάμε πολύ ωραία. Μέσα στην τρελή χαρά. Ήταν πολύ ευχάριστη η έκπληξη, θα μπορούσαμε να πούμε. Αν και θα περιμένουμε να δούμε τη Γιολάντα, αλλά δεν πειράζει γιατί είναι τώρα κάτω. Κάτι με λιγότερο μουστάκια, ας πούμε. Έτσι θα μπορούσε και αυτό να φέρει. Έτσι, έτσι ακριβώς. Για πες μου, Βίκυ, τι γίνεται τώρα στο Μήλο των Ξωτικών. 2,5 ώρες από Θεσσαλονίκη τα Τρίκαλα. Ναι, 2,5 ώρες εδώ στο Μήλο των Ξωτικών. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Τα υπάρχουν εξωτικά. Έχει βεβαίως το εργοστάσιο στο κολλάτο του Σκρούτζ, έχει το δεντρόσπιτο του Άγιο Βασίλη. Έχει τα πάντα, έχει πάρα πολύ καλό σκέφι, πολύ ανεβασμένη διάθεση. Γενικά είμαστε, πετάμε στα ουράνια, ζούμε σε έναν δικό μας κόσμο πολλές φορές, γιατί νιώθουμε και όλος ο κόσμος, αυτό το παραμυθένιο κόσμο που έρχεται, του αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι αυτό που χρειάζονται οι άνθρωποι αυτές τις μέρες. Βίκυ, η είσοδος είναι δωρεάν. Παϊδεύεστε εσείς εκεί. Είναι δωρεάν η είσοδος. Όλες οι δράσεις μας είναι δωρεάν. Μπορεί κάποιος να έρθει στο Μήλο των Ξωτικών εντός τα Τρίκαλα και να περάσει τώρα από 2,5 ώρες χωρίς να ξοδέψει ούτε μία δραχμή, φτιάχνοντας κατασκευές, φτιάχνοντας, παίρνοντας το ψωμάκι του, παίρνοντας γλυκά, παίρνοντας καραμέλες, τα πάντα. Για εκεί είμαστε. Την Πέμπτη στις 8.30 ώρα, την Πέμπτη 100 θα δείτε το Μήλο των Ξωτικών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά, σας περιμένουμε. Εννοείται. Είναι στο πρόγραμμα. Bye-bye. Λοιπόν, έχω να δώσω δύο διπλές προσκλήσεις για τα Στέλ Σινεμάς. Τι ωραία που είναι και στο Μήνο των Ξωτικών. Την Πέμπτη. Ναι. Κορίτσια, ακούσατε. Έχει εργοστάσιο σοκολάτας. Λίγο. Εγώ το λέω. Παιδιά, τα χεράκια από πίσω έχω να πω. Ποια χεράκια από πίσω. Άσε, μωρέ. Εγώ το είπα στον πατέρα μου. Βρήκε ευκαιρία τώρα που έχει την Αναστασίτσα στην αγκαλιά του και πιάνει. Το έλεγα στον όμορφο ότι επειδή έχει παντρευτεί σε ρέα ο πατέρα μου ότι. Έχει την αδυναμία σε ρέα. Κάποιο κάνει ζήλια σε εγώ δεν ποτέ είπε. Αλλά τελικά. Μήπως. Ελά, τι έγινε. Να το σκέφτεσαι. Παιδιά, σαμποτάζ. Δεν ξέρει. Του πετάνε πράγματα. Γιατί. Κάνει και άλλη παπά, έχει εγώ τη φταίω. Δεν έχουμε απειλέ από τι φταίτε. Να περάσετε καλά. Να περάσετε οικογενειακά. Να ζήσετε τα Χριστούγεννα στο μέγιστο βαθμό. Αύριο τι θα έχουμε εμεί. Όνειρο πολυδράμα. Μεθαύριο τι θα έχουμε εμεί. Όνειρο πολυδράμα. Την Πέμπτη τι θα έχουμε εμείς. Τρίκαλα, Μήλο των Ξωτικών. Αύριο το πρωί θα είμαστε στο Τρέντο μέχρι το βράδυ με Ξανθιώτη. Συμπτετέλη και σουβλάκι και εφή. Χαμός θα γίνει, χαμός. Δεν ξέρω, μπορούμε να δώσουμε τις... Α, μα ναι, έχεις δίκιο, Μπαγανά. Έλα και εσύ στη θέση μου. Έλα, πάμε να μακάρι. Τι. Έλα από εδώ, από μένα. Από το 1 έως το 701, παρακαλώ για να φύγει το τάμπλετ. Από το 1 έως το 701. 77. 77, δείξε το τάμπλετ, σε παρακαλώ. Λοιπόν, κράτε εσύ το τάμπλετ, Αναστασία, να δείξω εγώ το κινητό. Να τα, Χατζη Δημητρίου. Φωτογραφία. Χαρίκλια. Χατζη Δημητρίου, έφαγε τα μελομακάρονα. Χατζη Δημητρίου, Χαρίκλια, κερδίζει το τάμπλετ από την MLS. Και πάμε πάλι από το 1 έως το 701. Το τάμπλετ κερδίζει. Ναι, ναι, το τάμπλετ και πάμε για το κινητό. Δεν μπορεί να διαλέξει. Δεν μπορεί, πάμε για το κινητό, μας πιέζει ο χρόνος. Άντε, άντε, πάμε, πάμε, πάμε ναι. Και για το κινητό. Από το 1 έως το 701, Μαρία. Το 7. Το 7. Το 7. Πολύ ωραία, έλα εδώ εσύ. Στράτο, κάτι ξέχασες. Τα κορίτσια μας, ναι. Από το ένα, λοιπόν, ναι. Το 7 είπατε. Οκ, μισό λεπτό. Παπαϊωάννου, Ελευθερία, η οποία βρίσκεται στην περιοχή... Ασβεστοχώρη πρέπει να γράφετε εδώ, έτσι. Ασβεστοχώρη, συγχαρητήρια. Τα ονόματα θα ανακοινωθούν κανονικά και με το όνομα και μέσα στο Free Fall Fan Club. Ήσασταν υπέροχοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε υπέροχα. Κορίτσια, ο λόγος εσάς. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα με υγεία. Να περνάτε όμορφα, να περάσετε αξέχαστα παραμυθένια.
Τι άλλο να πούμε. Μαγικά, φανταστικά. Πάθος, πάθος και έρωτα. Έτσι, τι είπες, Μαρία? Πάθος και έρωτα. Έτσι. Κόκκινα, αντίθηκα. Πάθος και έρωτα. Πάθος και έρωτα μαζί. Και να μην ξεχάσετε την πρωτοχρονιά να φορέσετε κόκκινο ρούχο και να σας πάει καλά η χρονιά. Ναι, το ξέρει το όνομα. Και όντως πήγε καλά η χρονιά μου. Λοιπόν, αυτά δεν τελειώνουν τα κορίτσια ποτέ. Τα λέμε αύριο στις 8.30 ώρα από την Ονειρούπολη. Με ταΐζει, παιδιά. Δεν σας με προσέχει εδώ πέρα. Φιλάκια, γεια. Free fall. Το free fall δίνει ρυθμό σε όλη την πόλη.